Επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ συνοδών Λένορμαν έκανε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης Κώστας Κρέκα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων μέτρων για την ακρίβεια. Εδώ έχουν μειωθεί σχεδόν όλα τα καλλιτικά. Τα παντέν, παράδειγμα, είχαν 6,96 και είχε 5,77. Ναι. Και παραμένει το 40% σε κάποια προσφορά. Η προσφορά πάνω στο 5,77 για να πάει 3,17. Και βγαίνει 17% φθηνότερο από ό,τι ήταν. Από την περασμένη Παρασκευή έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας σε βασικά αγαθά, ενώ έχει απαγορευτεί και στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες σε αυτά για 3 μήνες. Έχουν μειωθεί όλα το 1 και το 2. Ναι. Και εδώ δεν έχουμε ούτε προσφορές. Εδώ τη βλέπουμε κατευθείαν τη μείωση. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μείωση των τιμών, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο βρεφικό γάλα, η τιμή του οποίου είχε εκτοξευθεί το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς και δεν έχουμε τη στιγμή του πόλεμου της ακρίβειας. Είναι μια σκεφτόμενη μάχη, όπως έχουμε δει πολλές φορές, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, διαφορετικό βήμα, το οποίο αφορά την ίδια την λειτουργία της αγοράς, το οποίο τελικά θα έχει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, αυτό ελπίζουμε, με μειωμένες τιμές για τον καταναλωτή σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα. Να ξεχωρίσω ιδιαίτερα το βρεφικό γάλα, ένα προϊόν το οποίο μας είχε απασχολήσει πολύ και με την παρέμβαση την οποία κάναμε. Ουσιαστικά ρυθμίζοντας το περιθώριο του κέρδους, βλέπουμε γνώσεις οι οποίες είναι μεταξύ 15 και 20%. Θέλουμε τον ανταγωνισμό, όχι την εσχροκέρδεια, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δήλωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση και όπου υπάρχουν παραβάσεις θα υπάρξουν και πρόστιμα. Επεσήμανε επίσης ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η αύξηση του κατώτατου μισθού. Υπήρχε πραγματικός λόγος που οι τιμές αυξήθηκαν και αυτές είχαν να κάνουν με την αύξηση των συντελεστών του κόστους. Άρα υπήρχε μια δικαιολογία γιατί οι τιμές αυξήθηκαν. Το ερώτημα είναι γιατί έμειναν αυξημένες όταν οι στελεστές του κόστους για τις επιχειρήσεις μπορεί να υποχώρησαν. Εκεί ήρθαμε και κάναμε την παρέμβαση. Τελικά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Επίκειται, όπως γνωρίζετε, και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου. Και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει για μέσο μισθό 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση θα φροντίσει το τραπέζι της Αρακοστής και του Πάσχα να είναι φθηνότερο για τους καταναλωτές φέτος. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω απολύτως τίποτα για πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε στην αρχή ακόμα της χρονιάς και πρέπει να υλοποιήσουμε τον προϋπολογισμό χωρίς καμία απολύτως παρέκκληση. Αλλά πιστεύω ότι και ο Υπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι όσον αφορά στο πασχαλινό τραπέζι αλλά και στο τραπέζι της Σαρακοστής ότι θα γίνουν τα δέοντα έτσι ώστε να πετύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές σε συνεργασία με τους προμηθευτές, με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Για σόου κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης σχολιάζοντας την σημερινή του επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Οι μόνοι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά είναι οι απροειδοποίητες συνοδεία 40 καμερών επισκέψεις του Πρωθυπουργού σε σούπερ μάρκετ μια φορά το τρίμηνο, με τις οποίες δίνει πάντα μάχη κατά της ακρίβειας και πάντα τη χάνει. Στον ίδιο χώρο που ο Πρωθυπουργός μπαίνει για σόου, οι πολίτες μπαίνουν για να ψωνίσουν, οπότε καλό θα είναι να μην τους εμπέζουμε. Αντί για οτιδήποτε άλλο, παραθέτω στον Πρωθυπουργό, εν ώπτη της Εκκληροπέμπτης, τις αυξήσεις στο κρέας, από χθεσινό ρεπορτάζ του Μέγκα. Την επόμενη φορά, ας ντυθεί κάτι άλλο, γιατί η στολή πελάτη σούπερ μάρκετ πάλιωσε και είναι προκλητική προς το κοινό αίσθημα. Στις επιπρόσθετες παρεμβάσεις σε ισχύ από την Τετάρτη 13 Μαρτίου έως και την Κυριακή 4 Μαΐου τίθεται το καλάθι της Σαρακοστής, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας. Το καλάθι της Σαρακοστής αποτελεί επέκταση του καλαθιού του νοικοκυριού που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς προστίθενται 3 νέες κατηγορίες τροφίμων, ώστε κάθε νοικοκυριό να έχει όλα τα απαραίτητα προϊόντα για το σαρακοστιανό τραπέζι σε προσιτές τιμές. Συγκεκριμένα προστίθενται ο χαλβάς, νηστίσιμες σαλάτες και κατεψυγμένα θαλασσινά.